φορά είναι που έρχομαι στο Αλμίρα. Πάντα αυτός ο αγώνας με κάνει και ενθουσιάζομαι γιατί είναι στη Βόρεια Ελλάδα και είμαι από τη Βόρεια Ελλάδα και πάντα βοηθάω διοργανώσεις που είναι από τη Βόρεια Ελλάδα. Και θεωρώ ότι για μένα είναι εξαιρετικό να γίνονται τέτοιες διοργανώσεις στην Ελλάδα, γιατί βοηθάνε αθλητές σαν και εμένα που θέλω να πάω στο εξωτερικό για να κάνω μεγαλύτερους αγώνες όπως Ironman, να μπορέσω να δοκιμαστώ για να μπορέσω να ξέρω αν η προετοιμασία που κάνω και να παίρνω ψυχολογικά τα πάνω μου ότι μπορώ να πάω στο εξωτερικό και να τα καταφέρω. Πώς ήταν, πολύ ωραία. Το μόνο που έχω να πω είναι στους συναθλητές να προσέχουν τους διπλανούς τους. Πού μας είσαι, Γιάννης. Γιάννης, επειδή το... Ζωγραφόμενος. Πού μας είσαι, από όλο. Όχι μόνο. Ωραία. Είχε λίγο κυματισμό, αλλά ήταν ωραία. Είσαι σαν ακολουθήσια. Όχι, πρώτος αγώνας. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Ευχαριστούμε που στηρίζετε και φέτος. Για πες μας την ομάδα που ετοιμάζεις, που νομίζω τρέχετε σε όλες τις αποστάσεις. Σε όλες τις αποστάσεις. Τώρα τρέχουμε και στο Πολύπη, στο Πεντάρι. Τρέχουμε στο Σπριντ αρκετά άτομα το απόγευμα. Αύριο έχουμε αρκετές εμφανίσεις. Έχουμε 5 εμφανίσεις από το Great για τη μεγάλη απόσταση. Τέλειος αγώνας για άλλη μια φορά. Από την αρχή είμαστε εδώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα έχουμε την τιμή να μας πει με την ομάδα σου κάποιον για τον οποίο είναι καλύτερα να μιλήσεις εσύ, μιας και τον ετοιμάζεις και τον προπονείς από ό,τι γνωρίζω. Έτσι, για πες μας λίγο. Ο Νίκος Κιαθίτης είναι φίλος καταρχήν. Είναι χρόνια στον χώρο. Από ό,τι θυμάμαι και εγώ τον εαυτό μου, είμαστε συναθλητές. Και είχα τη χαρά και την τιμή να τον γυμνάζω τον τελευταίο χρόνο για να κάνει το Βόλος Σχοινιά, 325 χιλιόμετρα coastal rowing, που ήταν ιδιαίτερα challenging και είναι πρόσφατο, δηλαδή δεν έχει 10-15 μέρες που τελειώσαμε αυτή την προσπάθεια. Λίγο εξήγησέ μας, γιατί δεν γνωρίζουμε όλοι τι είναι το coastal rowing. Μπράβο, είναι παράκτια κοπηλασία, κάλυψε ο Νίκος για φιλανθρωπικό σκοπό, 325 χιλιόμετρα μέσα σε 3 μέρες. Ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Οπότε... Ονόμασε το να το ξέρω. Ήταν για τη φλόγα. Να δώσουμε λίγο και το λόγο στον Νίκο. Νίκος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Γεια και χαρά σε όλους και από μένα. Συγχαρητήρια για τη διοργάνωση. Σήμερα βρίσκομαι μετά το Great Ocean. Μετά τον άθλο σου, το φλόγαθλον. Ήταν μια ούλτρα διαδρομή που πήγε πάρα πολύ καλά. Πάντα με την καθοδήγηση του προπονητή μου, του Γρηγόρη του Αμβράζη, που είναι γνώστης μεγάλων αποστάσεων και είχα την καθοδήγηση. Έχουμε 15 μέρες εκτός, τώρα χαλαρώνουμε, απολαμβάνουμε την ωραία διοργάνωση εδώ πέρα. Μάλιστα. Και σιγά σιγά μέσα από ήδη αθλητικά δρόμενα να ενταχτούμε στο δυναμικό και για άλλα αγωνίσματα, άλλα αθλήματα. Λοιπόν, με λίγα λόγια, σας το πω εγώ, βράζει στο ζουμί του για να κάνει του χρόνου τρίαθλο. Τέρμα, έληξε. Έτσι δεν γλιτώνει, δεν γλιτώνει. Τώρα που με έπλεξε με εμάς, δεν γλιτώνει. Σιγά σιγά. Είναι πολύ ευχάριστο καταρχήν να βλέπεις κόσμο να χαίρεται τη στιγμή πλέον τον αγώνα και να συμμετέχει ευχάριστα σε ωραίο περιβάλλον και με ωραίες τέτοιες διοργανώσεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Θα τα πούμε και στις επόμενες. Σώμα εθελοντών, διασωστών και αναπαυχαστών του Ερυθρού Σταυρού, το Παράδειγμα Κατερίνης, δηλώνει το παρόν σε άλλη μια μεγάλη διοργάνωση, όπως είναι αυτή του AlmiraMan, για 5η συνεχόμενη χρονιά. Μια διοργάνωση η οποία πληρεί όλες τις προϋποθέσεις ώστε να συνεργαστούμε πολύ άψογα και να συμβάλλουμε και εμείς με το διασωστικό μας έργο σε αυτήν την προσπάθεια. Δεν πειράζει. Όχι, δεν τα ξαναλέω. Είναι γεγονός ότι οι αθλητές οι οποίοι ασχολούνται με το τρίαθλο είναι ιδιαίτεροι αθλητές, θα τους χαρακτήριζα.
με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για το έργο το δικό μας, αλλά και για την δικιά τους το, την ευχαρίστηση, το χόμπι, το αθλητισμό γενικότερα όπως αυτοί το βλέπουν. Είναι πολύ κοπιαστικό άθλημα, με πάρα πολλές καταφωνήσεις, τόσο σωματικές όσο και ψυχολογικές. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, αχρίαστοι να είμαστε, παρόλο που θα έχουμε κατά την μήκος όλης της διαδρομής των 90 χιλιόμετρων που είναι το ποδήλατο αρκετές ομάδες εθελοντών. Συμμετέχουμε περίπου στα 20 με 22 άτομα είμαστε. Και όλα να πάνε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Αθλητών. Πέρσι ήρθαμε εθελοντές για να δούμε τη διοργάνωση, να ψηθούμε και να μάθουμε έτσι λίγο τη διαδικασία του τριάθλου. Φέτος ήρθαμε και με ατομικό και με σκυτάλες και του χρόνου θα έρθουμε όλοι με ατομικά. Μου αρέσετε πάρα πολύ για το πνεύμα που διαδίδετε. Σταδιακά, μικρά βήματα και πετυχαίνουμε στόχους. Μιλήσω για ένα θέμα το οποίο λίγες φορές έχει τύχει να θυχθεί και σε συνεννόηση με τον Χρήστο Κογαρέ θα συνδέσει αυτό τα δύο θέματα, να το πω έτσι. Έχει να κάνει με τη μέρα μετά τον αγώνα, ούτε για πριν ούτε για τη μέρα του αγώνα, αλλά αμέσως μετά.
Συνήθως πιστεύουμε όλοι ότι η επόμενη μέρα μετά τον αγώνα, την επόμενη μέρα μετά τον αγώνα όλα έχουν τελειώσει και χαλαρώνει τελείως το σώμα μας, ξεχνάμε τι πρέπει να κάνουμε και μάλιστα θα έλεγα ότι τις περισσότερες φορές κάνουμε εντελώς το αντίθετο από αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνουμε, αυτό το οποίο επιτάσσει, να το πω έτσι, η προετοιμασία και ο τρόπος που έχουμε προετοιμάσει το σώμα μας για τον αγώνα που έχει προηγηθεί. Η επόμενη μέρα είναι πάρα πολύ σημαντική τόσο για την υγεία μας, όσο και για τα μελλοντικά σχέδια πάνω στο αθλητικό κομμάτι, ό,τι και αν είναι αυτό. Θα χωρίσω την επόμενη μέρα σε δύο μέρη. Το ένα είναι το ψυχολογικό και η νοητική, να το πω έτσι, υγεία που θα έχουμε την ημέρα μετά τον αγώνα και η φυσιολογική λειτουργία του σώματός μας. Με την προσπάθεια που έχουμε κάνει τη μέρα του αγώνα, πέρα από την κλασική κόπωση, τι είναι κόπωση, είναι μείωση του ανοσοποιητικού συστήματος, είναι γενική κόπωση οργανική, τόσο μυοσκελετικά, όσο καρδιοαναπνευστικά, κυκλοφορικά και εν τέλει και των οργάνων του σώματός μας. Αυτά για να λειτουργήσουν σωστά πρέπει όπως πριν τον αγώνα να προσέξουμε τον εαυτό μας, έτσι πρέπει και μετά τον αγώνα. Άρα σημαίνει ότι τελειώνοντας μια προσπάθεια τόσο δυνατή όπως είναι ένα τρίαθλο μεγάλης απόστασης, half ή full Ironman, ουσιαστικά τερματίζουμε τον αγώνα και το σώμα νοσεί. Έχουν δείξει οι έρευνες ότι μετά τον τερματισμό οι περισσότεροι αθλητές έχουν στοιχεία σε εξετάσεις που έχουν κάνει καθαρά, πολύ βαριά άρρωστοι. Άρα πρέπει πάρα πολύ να προσέξουμε τόσο τη διατροφή μας, όσο και τις ενέργειες της αποκατάστασης. Τι σημαίνει αυτό? Την επόμενη μέρα είναι υποχρεωτικό να υπάρχει μία... Μάλλον να μην πάω στην επόμενη μέρα, να μείνω μάλλον τη μέρα του αγώνα. Πολλές φορές μετά τον αγώνα πολύ γρήγορα γίνεται ένα πάρτι. Που σημαίνει τι? Ότι πηγαίνουμε τις περισσότερες φορές επειδή έχει τελειώσει όλη η προσπάθεια, χαλαρώνουμε τελείως και πάρα πολύ συχνά βλέπουμε αθλητές να πίνουν πολλές μπύρες. Λέμε θα πιω το πυρόνιμο. Που το σκεφτόμαστε αυτό την ώρα που κάνουμε τον αγώνα μας. Αυτό είναι λογικό. Μέσα από τα τζελάκια και τα ισοτονικά, μέσα από την προσπάθεια, λες, βρίσκεις το κίνητρο να πεις ότι στο τέλος του αγώνα αξίζω μια πίτσα και μια μπύρα. Το πρόβλημα όμως είναι ότι στην κατάσταση που είναι το σώμα εκείνη την ώρα, αυτό μόνο κακό μπορεί να κάνει. Το σώμα είναι σε μια κατάσταση τοξικότητας, άρα τι σημαίνει? Ότι όλα και τα εσωτερικά μας όργανα βρίσκονται σε τοξικότητα. Είναι πολύ ψηλά οι τρανσαμινάσεις, είναι πολύ ψηλά η κατάσταση, να το πω έτσι, του οργανισμού σε προβλήματα, να το πω έτσι. Άρα τι γίνεται, όταν βάλεις και αλκοόλ στον οργανισμό, αυτό το πράγμα το επιδεινώνεις. Επίσης, το να φας πολύ άσχημα το βράδυ αμέσως μετά τον αγώνα, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, σημαίνει είτε ένα μπέρκερ, είτε ένα... μια μπριζόλα ή μια πίτσα ή οτιδήποτε άλλο, παγωτά κτλ. Επιβαρύνουμε και άλλο το σώμα μας. Συνήθως ο άρρωστος τι τρώει όταν είναι στο νοσοκομείο ή τέλος πάντων είναι σε άσχημη κατάσταση όταν είμαστε? Μια σούπα, τίποτα περισσότερο. Δεν λέμε να φάμε τόσο άσχημα ή τόσο τέλος πάντων ελαφριά θα έλεγα. Πρέπει μετά τον αγώνα το γεύμα να είναι πλούσιο σε υδατάνθρακες, να έχει πρωτεΐνες, να έχει θετικές ίνες, να έχει πολλές βιταμίνες, αλλά πρέπει να είναι σωστά και υγιεινά μαγειρεμένα. Και πρέπει δηλαδή ουσιαστικά να συνεχίσουμε τις προαγωνιστικές συνήθειες και αμέσως μετά τον αγώνα. Τουλάχιστον για τις επόμενες 48 ώρες. Να δώσουμε δηλαδή στο σώμα τη δυνατότητα να ξαναρχίσει να παίρνει σε δυνάμεις και το ανοσοποιητικό του να αρχίσει να βελτιώνεται. Άρα την επόμενη μέρα να συνεχίσουμε να τρώμε σωστά. Έχει καταγραφεί ως γεγονός σε πολλούς αθλητές ακριβώς αυτή η άσχημη διατροφή αμέσως μετά από μια τόσο επίπονη προσπάθεια να φέρνει δηλητηριάσεις και προβλήματα στον οργανισμό μέχρι και εισαγωγή σε νοσοκομεία. Άρα είναι κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου αστείο και δεν πρέπει να το αφήσουμε καθόλου στην άκρη. Σωστή διατροφή λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική να συνεχιστεί και τις επόμενες 48 ώρες αφού τελειώσουμε μια τόσο έντονη προσπάθεια.
Το επόμενο σημείο που θα έλεγα της αποκατάστασης είναι η ελαφριά προπόνηση, η ενεργητική αποκατάσταση και όχι η ξεκούραση και τα πόδια ψηλά. Το σώμα βοηθάει με την ενεργητική αποκατάσταση και την χαλαρή προπόνηση τις επόμενες μία με δύο μέρες. Βοηθάμε το σώμα να μπορέσει να ξεκουραστεί, να κυκλοφορήσει το αίμα. Δεν έχει καμία σημασία είτε κάνουμε μασάζ είτε κάνουμε οτιδήποτε άλλο, οποιαδήποτε άλλη ενέργεια αποκατάστασης, σάουνες κτλ. Ίσα-ίσα δεν είναι το καλύτερο. Μετά από ένα αφυδατωμένο σώμα, το να του δώσουμε ζεστά, δεινόλουτρα κλπ. Είναι ό,τι χειρότερο. Δώστε ευκαιρία στο σώμα το ίδιο μόνο του να σας θεραπεύσει. Η κυκλοφορία του αίματος είναι αυτή η οποία θα φέρει τα θρεπτικά συστατικά και θα βοηθήσει τον οργανισμό να επαναλειτουργήσει σε πολύ ομαλές συνθήκες, να διώξει οτιδήποτε έχει να κάνει με τοξίνες, γαλακτικά κλπ. Και να σας δώσει τη δυνατότητα πλέον να ξεκουραστείτε, αλλά μετά από αυτό το 48ωρο. Δώστε του την ευκαιρία να φέρετε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον και κυρίως την υγεία σας, για να μπορέσετε γρήγορα να συνεχίσετε το προπονητικό σας πλάνο. Αυτό λοιπόν ήταν το ένα το κομμάτι, θα το έλεγα, της φυσιολογίας του οργανισμού, που πολλές φορές το ξεχνάμε, βάζοντας ένα στόχο σαν ορόσημο, όπως είναι ένας αγώνας half ή full Ironman. Από την πλευρά της ψυχολογίας τώρα θα έλεγα, αυτό είναι ένα παιχνίδι λίγο του μυαλού. Οι περισσότεροι μετά από ένα τέτοιο αγώνα, θα το πω χαρακτηριστικά, αδειάζουν. Εκτονώνεται όλη αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει για να φτάσει κάποιος στην εκκίνηση του αγώνα. Τις περισσότερες φορές, είτε με καλά αποτελέσματα είτε με άσχημα αποτελέσματα, σκεφτόμαστε λίγο ακραία, θα έλεγα δηλαδή ότι όλα τα κάναμε, τελειώσαμε, πάρα πολύ ωραία, πόδια ψηλά, θα δούμε τι θα κάνουμε στο μέλλον. Ή τελειώσαμε, υπήρχε μια αποτυχία ή δεν ξέρω τι άλλο, μπορεί να είναι και επιτυχία μπορεί να είναι, και να πεις ότι δεν πρόκειται να το ξανακάνω αυτό. Άσχετα που βέβαια μετά από μερικές μέρες ξαναμπαίνουμε στην ίδια διαδικασία και ακολουθούμε την προπόνηση που θα έπρεπε να κάνουμε. Θα πρέπει για μένα αυτά τα πλάνα να υπάρχουν ήδη πριν από τον αγώνα, δηλαδή είτε είναι με επιτυχία είτε αποτυχία ο αγώνας, που είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα. Φυσιολογικό είναι βέβαια όλοι να σκεφτόμαστε θετικά και να σκεφτόμαστε το επόμενο βήμα ως επιτυχημένοι αθλητές σε αυτό το οποίο κάνουμε. Δεν έχει σημασία αν θα κάνουμε το half Ironman σε 4 ώρες ή σε 14. Επιτυχία είναι και οι 14 ώρες για κάποιον άνθρωπο που έχει κατέβει από τα 160 κιλά στα 100 και έχει τερματίσει έναν αγώνα σε 7 και 8 ώρες τύπου half Ironman. Ίσως αυτός να είναι και πιο μεγάλος νικητής από τον πραγματικό νικητή του αγώνα. Άρα είναι πολύ σημαντικό να μπορέσετε να έχετε κάνει και ένα πλάνο μετά τον αγώνα τι πρόκειται να ακολουθήσει. Είτε είναι αποκατάστασης και ξεκούρασης, γιατί ακόμα και ο κύκλος της ξεκούρασης είναι μέσα στο προπονητικό πλάνο. Η ενεργητική αποκατάσταση για 2 ή 3 εβδομάδες μετά από μια υπερπροσπάθεια του οργανισμού που γίνεται σε αυτό το τύπο τους αγώνες είναι υποχρεωτική τόσο για το σώμα όσο και για την ψυχολογία. Υπάρχουν πολλά φαινόμενα που φτάνουμε σε τελική ανάλυση που λέμε έχω πουκώσει, δεν γίνεται άλλο. Αυτό γίνεται για ποιο λόγο. Έχετε δώσει τόσο πολλή ενέργεια για να φτάσετε στη γραμμή της εκκίνησης και να έχετε σκεφτεί όλα τα θετικά σενάρια που κάποιες στιγμές με κάποια κόπωση που έρχεται πλέον από την προπόνηση να σας φέρνει να φέρνει αυτό το φαινόμενο, το να πεις ότι δεν μπορώ πλέον άλλο. Και μόλις ξεκουραστείς για 2 ή 3 μέρες είσαι έτοιμος πάλι να το κάνεις αυτό που έκανες ακόμα καλύτερα. Άρα αυτό ακριβώς το συνέστημα έρχεται και τη στιγμή του αγώνα, γι' αυτό δεν θέλουμε και λέμε τέλος, δεν θα το ξανακάνω ποτέ και μόλις τελειώνει το Ironman, την επόμενη μέρα πάμε και δηλώνουμε τον επόμενο αγώνα. Άρα πρέπει να έχετε σκεφτεί λίγο, ακόμα και την αυριανή και τη μεθαυριανή μέρα και το πλάνο μετά τον αγώνα. Δεν πρέπει να τελειώσει από τη στιγμή που είναι κάτι το οποίο αγαπάτε, το οποίο έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής πλέον. Δεν νομίζω ότι πρέπει να τελειώνει το πλάνο αμέσως με το που λέμε θα τελειώσει ο αγώνας και θα δω τι θα κάνω. Όχι, θα πρέπει να έχετε σκεφτεί κατ' εμέ το τι πρέπει να κάνετε στη συνέχεια. Αν θα είναι αυτό ξεκούραση, αν θα είναι ένα διάλειμμα μικροχρόνιο ενός μήνα ή 3 μηνών ή 6 μηνών ή ακόμα πιο μακροχρόνιο και να κάνεις ένα διάλειμμα και ενός έτους. Έχω πολλές περιπτώσεις αθλητών όπου κάνουν long distance triathlon, κάνουν half και full Ironman και ο προγραμματισμός μας είναι
μια χρονιά full, μια χρονιά half. Μια χρονιά full, μια χρονιά half. Και όχι κάθε χρόνο full Ironman. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την ψυχολογία, τη διαχείριση του χρόνου και την δυνατότητα το σώμα και κυρίως το μυαλό να αντέχει στη πίεση αυτού του πολύ δύσκολου εγχειρήματος που έχει να κάνει με το long distance triathlon. Θεωρώ ότι εάν το διαχειριστείτε σωστά αυτό, θα χαίρεστε πολύ περισσότερο τους αγώνες, διότι θα υπάρχει το επόμενο βήμα, είτε είναι με επιτυχία είτε αποτυχία στο συγκεκριμένο αγώνα. Αποτυχία όταν εννοώ για τον χρόνο τον οποίο σκέφτεται ο κάθε αθλητής ή αυτό το οποίο θέλει να κάνει. Αποτυχία δεν είναι το να τερματίσουμε έναν αγώνα και να μην κάνουμε τον αγώνα το χρόνο που θέλουμε. Επιτυχία είναι. Αποτυχία σε σχέση με αυτό που θεωρούμε ως το οποίο κάτι το οποίο μπορούσαμε να κάνουμε. Άρα δώστε λίγο ένα βαθύ πλάνο, ώστε να μην σας επηρεάζει το τι θα γίνει την επόμενη μέρα του αγώνα. Για το αν θα είναι πετυχημένος ή αποτυχημένος, αφήστε το να σας το δείξει το σώμα σας την ημέρα του αγώνα. Κάθε μέρα δεν ξυπνάμε το ίδιο, ετοιμαζόμαστε για τον αγώνα, αλλά τη μέρα του αγώνα συμβαίνουν πολλά πράγματα. Άρα δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε, θα το πω έτσι, το αποτέλεσμα. Προσπαθούμε για το καλύτερο, αντιμετωπίζουμε το αποτέλεσμα και την επόμενη μέρα όμως ξέρουμε τι θα ακολουθήσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, όπως σημαντικό είναι για τον καθένα που ξέρει τι πλάνο θέλει να ακολουθήσει την προπόνηση. Είναι τελείως διαφορετικό όταν έχουμε ένα πλάνο και ξέρουμε ότι σήμερα θα κάνουμε 1500 μέτρα κολύμβηση, 10 χιλιόμετρα τρέξιμο στην προπόνηση, στο στίβο και θα έχουμε και μία προπόνηση στο γυμναστήριο, και τελείως διαφορετικό να σηκωθούμε μία μέρα και να μην γνωρίζουμε τι θα κάνουμε και να σκεφτόμαστε σήμερα τι θα κάνουμε, πώς θα προχωρήσουμε στην προπόνησή μας. Ακριβώς το ίδιο είναι και ο προγραμματισμός των αγώνων, ο προγραμματισμός της σεζόν και το τι πρέπει να συμβεί ακριβώς αμέσως μετά τον αγώνα στόχο ορόσημο της χρονιάς. Αυτά από. Μια χαρά. Εδώ πέρα με το γυμναστήριο, με Κολοσσέο. Καλημέρα σας. 7 η ώρα το πρωί, περιμένουμε την έναρξη. Λίγο απορροξημένη, αλλά γεμάτη ενέργεια. Ναι. Καλή διασκέδαση! We'll be right back.
καλύτερος αγώνας και τέλειες καιρικές συνθήκες, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Σε ένα τέτοιο αγώνα χωρίς προβλέψεις. Το βασικότερο απ' όλα είναι να το χαρούν τα παιδιά, να γίνει ένας ωραίος αγώνας. Το επίπεδο? Νομίζω ότι είναι πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα με τις προηγούμενες χρονιές. Καλοί αθλητές, έμπειροι αθλητές. Οπότε πιστεύω ότι θα το χαρούν μεταξύ τους. Τρεις ανάστες, πάντα τόσες δίνουμε, δεν παίρνει δίκιο σε παραπάνω. Πώς είσαι, πώς είναι στον αγώνα σε προσωπικό επίπεδο και γενικά? Είναι, ο αγώνας ήταν πάρα πολύ καλός. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνεις την ευκαιρία να αγωνιζόμαστε αυτή την απόσταση στην Ελλάδα σε μια από τις καλύτερες οργανώσεις που γίνονται. Έτσι, να μην πω νούμερο ένα, μην είναι υπερβολικός. Εντάξει, κάποια λαθάκια έγιναν, αλλά χρονιά τη χρονιά διορθώνονται και όλα καλά. Ευχαριστούμε. Για πες μας μέσα στον αγώνα πώς πήγες γενικά προσωπικά. Κολυμβητικό, ποδηλατικό, δρομικό έτσι. Εντάξει, κολυμβητικά δεν ξέρω πώς πήγα γιατί προεκοπηλάτης είμαι, είμαι πάντα το νερό. Σχολεύομαι να μέσα στο νερό. Το ποδήλατο λόγω της προϊστορίας μου ήταν αρκετά εύκολο. Δεν θα έλεγα ότι είναι ο δρόμος του Θεού αυτός. Ο δρόμος του Θεού είναι το τρέξιμο μετά. Αυτή είναι ατελείωτη ευθεία που μετά από κάποια χιλιόμετρα αρχίζει να βάζει τον εαυτό σου. Η μολοδονία εννοείς για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι, έτσι, ναι. Αυτό εννοείς. Όντως, ας πούμε, μετά αρχίσεις γιατί έχεις τον δρόμο του Θεού. Και προσπαθείς να πεις τον εαυτό σου για ποιο λόγο το κάνεις, πώς το κάνεις και πώς το μπορείς να το κάνεις καλύτερα. Παρόλο που χθες όλοι ήρθα πάρα πολύ καλά για τους δύο αγώνες, ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ σαν εδώ. Ναι. Δεν μπορούσα να βρω τα ανάσεις στο χεριές, άργησα. Στο ποδήλατο μου βγήκε μάλλον του κολυμπιού η ταλαιπωρία. Στο τρέξιμο μπορώ να πω ότι πήγα αρκετά καλά. Είχα και το φίλο του Στέλια από πίσω που φρόντισε να πάω ακόμα καλύτερα. Και όλα καλά, πολύ ωραίος αγώνας, διαδρομή φοβερή, όπως πάντα. Οι εθελοντές απίστευτοι, ευχαριστούμε για μια ακόμη χρονιά. Να είσαι καλά. Εντάξει, και λίγο κυματάκι θάλασσα, λογικό ήταν. Το ποδήλατο του βγήκε σχετικά καλά, δεν μας έπιασε πολύ εμάς ο αέρας όπως τους άλλους. Μας έπιασε το τρέξιμο όμως, εντάξει, ήμουν καλά στο τρέξιμο σχετικά. Πόνεσε κάποια στιγμή, λογικό είναι. Κέρδισα αρκετές θέσεις όμως. Ναι, κέρδισα τα 8 θέσεις.
και κυνηγούσε τον Βασίλη συνέχεια πηγαίνει ναι, μαζί. Ναι, ευτυχώς ήταν και ο Βασίλης και τον κυνηγούσα. Βοήθησε ο ένας τον άλλο δηλαδή στην ουσία. Συναγωνισμός λέγεται, μαζί αγωνιζόμαστε όλοι. Ακριβώς, συναγωνισμός, φιλικός. Ωραία, η οργάνωση πολύ ωραία, πολλοί κόσμος, διαθελοντές άψογοι. Αυτά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρώτη φορά που τρέχω ριλέι και είχα την ευκαιρία να τρέξω μαζί με μεγάλους αθλητές στις πρώτες θέσεις. Στις πρώτες θέσεις, έτσι, ήταν απίστευτη η δουλειά που κάνουν τα παιδιά αυτά, δεν πρέπει να φτάσουμε ποτέ, έτσι. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι. Η προετοιμασία συνεχίζεται, ο καθένας στους στόχους τους, υγεία πάνω απ' όλα, να είστε καλά. Η Ορνάνη κουράστηκα, ήταν φανταστικά, ήταν πάρα πολύ καλά, πολύ περισσότερο από πέρσι, πολύ καλύτερα. Οι εθελοντές ήταν εξαιρετικοί, μας ενθάρρυναν σε όλη τη διαδρομή και μας έδιναν κουράγιο, ήταν φανταστική, ασφάλεια υπήρχαν τα πάντα. Μπράβο, συγχαρητήρια και χρόνο, θα είμαστε εδώ. Εξαιρετικός αγώνας, υπέροχος καιρός, υπέροχοι συναθλητές, η ατμόσφαιρα όλη εδώ πέρα ήταν ανεβαστική όταν τους ξεσήκωνα. Τους αγαπάω πάρα πολύ και ευτυχώς όλοι είπαν την αλήθεια το πρωί που τους ρώτησα άμα κάναν προπόνηση ότι δεν θα πατήσουν για να βγω εγώ πρώτος. Και τον χρόνο να είμαστε καλά παιδιά όλοι. Φέτος, σε σχέση με τις άλλες χρονιές, δεν ταλαιπωρηθήκαμε τόσο από τη θερμοκρασία. Ήταν πολύ ωραία. Άρα οι συνθήκες ήταν καλές. Ναι. Λίγο η θάλασσα ίσως. Εντάξει. Όλα μέσα στο παιχνίδι. Πώς πήγες προσωπικά? Είσαι στο πλαίσιο προετοιμασίας, όπως ξέρουμε όλοι, γιατί τον Οκτώβριο τρέχει στο τελικό του Παγκοσμίου. Έχει η πρώτη Ελληνίδα γυναίκα που πήρε πρώτη στο τελικό του Παγκοσμίου που θα λέμε από AlmiraMan, που γίνεται στην Κόνα Χαβάη. Κι άλλος ένας θερμαντικός. Είστε μαζί με τον... Με τον Βασίλη του Κρομίδα. Και ακολουθεί ένα πετάμενο φαντάζομαι ιδιαίτερο, όχι ότι το προηγούμενο θα ήταν πιο εύκολο. Αυτό, όλος ο χρόνος ο τελευταίος είναι δυνατός, αλλά γι' αυτό το κάνουμε. Σε μια διοργάνωση είναι ο εθελοντισμός. Εφόσον υπάρχουν εθελοντές, μπορεί μια διοργάνωση να φέρει εις πέρας όλα τα προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουν. Συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα στους εθελοντές. Εύχομαι κάθε χρόνο η διοργάνωση να έχει την ίδια επιτυχία. Αντιμετώπισες κάποιες δυσκολίες? Τώρα στράξουμε λίγο τα πόδια, εντάξει όλοι πονάμε, αλλά βαλεύουμε.
Πώς είναι σε περιοχή της διαδρομής? Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Στην παραλία πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συμβόλαση. Είχες κάποια δυσκολία, κάτι? Όχι, όχι, ήταν, πήγε καλά. 5-10. Βάσει προγραμματισμού, 5-10 είχα στόχο, 5-11 έκανα. Είμαι ικανοποιημένος. Πάρα, πάρα πολύ καλά, σούπερ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία. Ήταν όλα τέλεια.
was nice. It was a beautiful view, perfect weather. It was a good time. Where are you coming from? From the United States, Pennsylvania. You are here, you are working around here? Working, or? Yeah. Working for NATO. All right, nice, yeah. Nice. Thank you very much for joining me, guys. Thank you for having me. Appreciate it. Σε αυτούς που τερμάτισαν σήμερα αυτό το σπριντάκι που λέμε, αλλά είναι ένας εξαιρετικά δύσκολος αγώνας, γιατί πάντοτε ξεκινάει από ένα long distance που είναι το 800 μέτρα κολύμβησης τουλάχιστον, γιατί η θάλασσα πάντοτε δίνει περισσότερα. Έχει 20 χιλιόμετρα ποδήλατο, δεν είναι sprint. Έχει και 5 χιλιόμετρα τρέξιμο, δεν είναι καθόλου sprint. Είναι ένα πολύ δύσκολο αγώνας γεμάτος ένταση. Γι' αυτό σας αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Να ξέρετε ότι κάνετε κάτι σπουδαίο και να είστε πολύ περήφανοι που αποφασίσετε να ακολουθήσετε αυτή την περιπέτεια του τριάθλου, γιατί αν θα διάλεγαν από όλα αυτά τα χρόνια τα σπορ που έχω κάνει για την προσωπική μου ανέλυξη, θα διάλεγα το τρίαθλο. Γιατί έχει προγραμματισμό, ο εγκέφαλος πρέπει να λειτουργεί συνέχεια για πολλά πράγματα και όπως ξέρετε κι εσείς, είναι μια γέφυρα μεταξύ τριών σπορ που στο τέλος σε βρίσκει πάοντε χαμογελαστό. Είτε κερδίζεις, είτε βγαίνεις στις τελευταίες θέσεις. Όπως είπε και ο Βασίλης, πολύ μεγαλύτερο κατόρθωμα είναι κάποιος που θα τερματίσει αύριο στις 6 ώρες από κάποιον που θα τερματίσει στις 4. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Εδώ θα αρπάξω την ευκαιρία, Ιορδάνη, να πω τι σπουδαίο έργο κάνεις για τον ελληνικό αθλητισμό. Περίμενε λίγο, ρε παιδιά. Δεν ξέρω, χθες πήγα και με ρωτούσαν, θα τρέξει στους αγώνες. Λέω, είναι ένα καταπληκτικό event. Είναι ένας καταπληκτικός αγώνας, γίνεται εδώ στην Κατερίνη. Το έχουμε πάρει είδηση τι σπουδαίος αγώνας είναι αυτός. Πόσα half Ironman γίνονται στην Ελλάδα. Και ειλικρινά σου λέω, κάθε χρόνο κουράζεσαι πάρα πολύ, αλλά αξίζει τον κόπο, πίστεψέ με. Λοιπόν, η δικιά μου ομιλία θα κρατήσει 10 λεπτά. Δεν θα σας κουράσω. Θα σας πω όμως ότι σε 12 ώρες έχετε κίνηση. Τι θα κάνετε αυτές τις 12 ώρες και τι θα σας βρει αύριο. Θα προσπαθήσω να φανώ χρήσιμος μέσα από αυτά τα 50 χρόνια που τρέχω αγώνες. Λοιπόν, αύριο θα έχει βουνάτσα το πρωί. Ο καιρός θα είναι καλός. Θα έχει βορειοδυτικό ρεύμα και προφανώς θα μας στείλεις πάλι έτσι. Με το ρολόι. Ναι. Όπως έγινε σήμερα. Επομένως, περιμένουμε ελαφρύ αέρα μέχρι 8 χιλιόμετρα την ώρα, είναι τίποτα. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα να κολυμπήσετε. Θα βγούμε. Στις σημαδούρες, πέρυσι είχα πει κάτι που είναι ιστιοπλοϊκός όρος. Δίνουμε χώρο στον εσωτερικό. Αν δείτε ότι πλησιάζετε μια σημαδούρα μαζί με κάποιον που είναι λίγο, δώσου του λίγο χώρο, γιατί αν τον κλείσετε θα πέσει πάνω σας, θα σας τραβήξει το μαγιό χωρίς να το θέλει και θα χάσετε και δύο χρόνο. Ανοίξτε λίγο, δεν χάνετε τίποτα και περνάτε ομαλά τη σημαδούρα. Επίσης πέρυσι στην εκκίνηση είχα πει, γιατί φεύγετε πίσω. Δεν θέλω να σας βλέπω πίσω, θέλω να μπείτε μπροστά. Μετά τον αγώνα ήρθε κάποιος και μου είπε, συγχαρητήρια και αγαπητοί μου, δώσε την ευκαιρία να αγωνιστώ στην πρώτη γραμμή. Και ένας άλλος μετά ήρθε και μου είπε, δεν ήταν καλή η συμβουλή σας, άλλη φορά δεν το ξανακάνω. Γιατί προφανώς αγχώθηκε, τον πέρασαν. Είναι πληροφορίες, πώς τις επεξεργάζεται ο καθένας. Αλλά εγώ σας λέω ότι μέσα σας έχετε ένα ένστικτο, αν θα κάνετε τη δουλειά καλά αύριο. Αυτό το ένστικτο λοιπόν, αν θα κάνετε καλά τη δουλειά αύριο για την οποία ήρθετε να διεκπαιρεώσετε τη μέγιστη πρόσθετη οξυγόνου του καθενός, είναι ότι είναι αλάθητο το ένστικτό σας. Δεν μπορεί να είστε ευχαριστημένοι αν θα ξεκινήσετε και θα βλέπετε τους άλλους να κολυμπάνε τελευταίοι. Κάντε κάτι και φύγετε μπροστά. Ας τσαλακώσουν οι υπόλοιποι.
φύγετε μπροστά και στο τέλος θα έχετε πολύ καλύτερη αίσθηση ότι κάνατε αυτό που έπρεπε, κάνατε τη δουλειά καλύτερα. Στο ποδήλατο, είμαστε αύριο τυχεροί. Θα μας βρει ο ένας τις περισσότερες ώρες ευνοϊκός. Επομένως, πρόβλεψη, έτσι, πάντοτε πέφτουμε έξω, μετεωρολόγοι. Αλλά, εάν δείτε κάποια στιγμή το μέσο όρο σας υψηλό, μην επαναπαυτείτε. Μην επαναπαυτείτε, διότι τα βάτ θα είναι χαμηλά. Γιατί εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι ο φαινόμενος αέρας. Δεν είναι ο πραγματικός το ποδήλατο. Είναι τι μας χτυπάει στο πρόσωπο. Και επειδή αύριο προβλέπω ότι θα τον έχουμε 65% ευνοϊκό ή πλάγιο ευνοϊκό, μην πάρετε θάρρος από τις υψηλές ταχύτητες. Πιέστε. Γιατί θα δείτε ότι θα ξεκινήσουμε με βορειοδυτικό ρεύμα και κάποια στιγμή στην τελευταία αναστροφή όλους θα μας προλάβει η αλλαγή. Επομένως, το νου σας στα πραγματικά βατ. Αφήστε την καρδιά σας να σας δείξει και όχι το μέσο όρο αύριο. Μπορεί να και πέσω έξω και να λέτε τι έλεγε χθες ο Γαρέφης. Πάντως αυτά δείχνουν τα βελάκια, τα οποία πάντοτε εμείς τα κοιτάμε, πρέπει να τα κοιτάμε. Μετά από εκεί και πέρα ξέρετε πολύ καλά τη διαδικασία. Ακολουθεί ένας ημιμαραθώνιος, ο οποίος είναι απρόβλεπτος και ο οποίος μπορεί να φέρει την κακιά στιγμή. Θα μου επιτρέψετε, και θα τελειώσω, να πω κάτι για την κακιά στιγμή. Είναι εκείνη η στιγμή που πρέπει να πας πάσο. Είναι αυτές οι στιγμές που βλέπουμε καμιά φορά στο βίντεο του YouTube τους ηρωικούς τερματισμούς. Ξέρετε ποιους λέω. Του τρικλίζουνε, τους σηκώνουνε και τους θεωρούμε όλους ήρωες που τερμάτισαν. Και οι έρευνες έχουν δείξει ότι το 65% από αυτούς τους ανθρώπους που εμείς τους θεωρήσαμε ήρωες που τερμάτισαν είχαν πρόβλημα υγείας, είπε ο Βασίλης. Τερματίζουμε υγιείς και έχουμε κατάσταση ασθενούς. Φανταστείτε αυτοί που πέφτουν και σηκώνονται, αντί να τους πάω κατευθείαν στο ασθενοφόρο, να τους πάνε σπίτι ή στη μονάδα, τους βοηθά να τερματίσουν. Είμαι ο παδός της εγκατάληψης. Μην με θεωρήσετε γραφικό. Εάν κάτι δεν πάει καλά, έχετε μπροστά σας δεκαετίες για να τρέχετε αγώνες. Μην πιέσετε τον εαυτό σας. Υπάρχει μία ψύχωση με τον τερματισμό. Ο τερματισμός είναι θαυμάσιος. Είναι καταπληκτικό συνέστημα, αλλά πρέπει να γίνει μέσα σε πλαίσια που δικαιούται ο οργανισμός. Αν τα παραβούμε, νομίζω ότι δεν θα κάνουμε πολύ καιρό να ξανατρέξουμε. Και δεν πρέπει. Επομένως, επειδή όλοι σας για να είστε εδώ και να τρέχετε half iron αύριο, ξέρετε τι σας γίνεται. Όπως σας είπα, αποτελείτε μία μειονότητα πολύ υψηλής βαθμολογικής, αν θέλετε, σημασίας και αξίας για την ενέργεια αύριο που θα καταναλώσετε και θα δώσετε και την οποία θα χρησιμοποιήσετε την άλλη μέρα στη ζωή σας και στις δουλειές σας. Προσέξτε πολύ την κακιά στιγμή. Ο πόνος, το πρόβλημα, η ζαλάδα είναι φίλοι μας καλοί. Μην το ξεχάσετε ποτέ αυτό. Είναι φίλοι μας και μας προειδοποιούν. Τελειώνω. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες ανθρώπων που τρέχουν αγώνες. Η αγαπημένη μου ερώτηση στον εαυτό μου πάνω εδώ, γιατί τρέχεις αύριο αγώνα. Εγώ θα σας πω γιατί τρέχω. Τρέχω γιατί η δουλειά μου είναι τέτοια που μου δίνει την ευκαιρία μέσα από τους αγώνες να μάθω πολλά. Αύριο θα μάθω ακόμα ένα κεφάλαιο. Κάθε αγώνας είναι τεράστια γνώση. Υπάρχουν πολλοί που κάνουν τη δικιά μου δουλειά, που τρέχουν αγώνες και πραγματικά πιστεύω ότι τρέχουν γι' αυτό. Υπάρχουν άλλοι που λένε ότι τρέχω να δω τι θα βγω στην κατηγορία μου και αυτό δεκτό. Okay. Αν πραγματικά έχεις την πολυτέλεια να σκέφτεσαι αυτό το πράγμα, είμαι μαζί σου. Υπάρχουν άλλοι που δηλώνουν εγώ τρέχω για την πλάκα μου, να περάσω καλά και αυτό το δέχομαι. Εγώ πάντως κράτησα για τελευταίο το κερασάκι να σας πω την αλήθεια, όλοι τρέχουμε για την ψυχοσωματική μας υγεία, για τίποτα άλλο. Αυτό είναι, κρατήστε το και να έχετε ένα καλό αγώνα από το μήνα.